Οι μαζικές εκαθαρίσεις στον απόϊχο του αποτυχημένου πραξικοπήματος στην Τουρκία συνεχίζονται. Στο επίκεντρο των τελευταίων επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας βρέθηκε η δικαιοσύνη. 87 άτομα συνελήφθησαν σε εφόντες των αρχών που πραγματοποιήθηκαν σε 3 δικαστήρια. Σύμφωνα με τις αρχές, σχετίζονται με το Φετουλάχ Γκουλέν. Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 75 σοφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές της Ιλιβρίας με τις ίδιες κατηγορίες. Η κυβέρνηση κλείνει 20 ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, μεταξύ αυτών και έναν που μεταδίδει αποκλειστικά πρόγραμμα για παιδιά. Η Άγκυρα ισχυρίζεται πως τα συγκεκριμένα μέσα που ανήκουν σε Κούρδους ή Αλεβίτες προπαγανδίζουν την τρομοκρατία. Ο πρόεδρος Ερντογάν ανακοίνωσε πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα θα παραταθεί για άλλους 3 μήνες. Τους 100.000 φτάνουν οι εργαζόμενοι σε δημόσιο που έχουν αποπεμφθεί, ενώ υποκράτηση βρίσκονται 32.000 άνθρωποι που θεωρούνται γκουλενιστές.